Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι η εκπομπή Direct. Είμαι η Στέλλα Τερζάκη και πάμε να δούμε το θέμα το οποίο θα συζητήσουμε σε πολύ λίγο. Χρειάστηκαν μόνο λίγα χρόνια προκειμένου το διαδίκτυο να μπει σχεδόν σαρωτικά στη ζωή μας, αλλάζοντας τα πάντα. Στην καθημερινότητα, την επικοινωνία, την εργασία, την ενημέρωση. Το 1995, για παράδειγμα, η καταγεγραμμένη πρόσβαση στο διαδίκτυο υπολογίζεται σε ένα ποσοστό μόλις 1%. Χρόνο με το χρόνο όλα άλλαξαν. Τα τελευταία πλέον χρόνια σημειώνεται μια πραγματική ψηφιακή έκρηξη με το θαυμαστό κόσμο του ίντερνετ να ανοίγει για όλους και παντού. Με το πάτημα ενός κουμπιού και μόνο, ένας καταιγισμός από πληροφορίες είναι πλέον στη διάθεσή τους. Μια αλλού τύπου κοινωνική δικτύωση τους προσφέρεται απλόχερα και η ψυχαγωγία περνά σε άλλη διάσταση. Τα πλεονεκτήματα αδιαμφισβήτητα πολλά. Ένας πραγματικός θησαυρός που όμως χάνει τη λάμψη και την αξία του λόγω άγνοιας του κινδύνου που προκαλεί η κατάχρηση. Απόψε στο επίκεντρο της εκπομπής Direct τα παιδιά, για τα οποία τα καμπανάκια ηχούν εκοφαντικά. Από τη μια ηλεκτρονικοί υπολογιστές που μπορούν να μετατραπούν σε κουτί της Πανδώρας και από την άλλη παραμένουν πάντα μια ανεξάντλητη πηγή πληροφοριών και ερεθισμάτων. Τα ανησυχητικά σημάδια, οι κόκκινες γραμμές και οι προϋποθέσεις που μπορούν να περιορίσουν τον κίνδυνο και να αναδείξουν τα ωφέλη από τις νέες τεχνολογίες. Απόψε κοντά μας, Ροδούλα Καυτάκη, εκπαιδευτικός πληροφορικής, Μανώλης Σιντζανάκης, πρόεδρος Συλλόγου Καθηγητών Πληροφορικής Ανατολικής Κρήτης. Αυτό είναι το θέμα το οποίο θα συζητήσουμε απόψε με δύο δασκάλους, με ένα ζήτημα το οποίο πραγματικά δεν έχει αρχή, μέση και τέλος. Θα επιχειρήσουμε να φωτίσουμε έτσι λίγο πτυχές του και θέλω να ξεκινήσουμε ανάποδα. Επειδή το τελευταίο διάστημα έχω την αίσθηση ότι τείνουμε λίγο να δαιμονοποιούμε περισσότερο το διαδίκτυο, θέλω λίγο να θυμηθείτε το ξεκίνημα της εκπαιδευτικής σας πορείας και να μου πείτε πόσο τότε μακριά ήταν ο κόσμος, ακόμη και από τον όρο πληροφορική. Κυρία Καυτάκη. Καλησπέρα, καλή χρονιά σε όλους. Η αλήθεια είναι ότι όταν ξεκινήσαμε να διδάσκουμε πληροφορική, εγώ προσωπικά είχα επικεντρωθεί στο να δημιουργήσω χρήστες. Δηλαδή έκανα εκμάθηση των προγραμμάτων και πραγματικά ο κόσμος του διαδικτύου διευκόλυνε πάρα πολύ και την εργασία μας και φυσικά πρόσφερε στα παιδιά πάρα πολλά ερεθίσματα και πάρα πολλούς πόρους. Αυτό που θέλω να πω είναι, για να μην δαιμονοποιήσουμε το διαδίκτυο, ότι δεν είναι το διαδίκτυο εθιστικό από μόνο του. Εγώ δεν γνωρίζω κανένα που να εθίζεται στο να στέλνει email ή να διαβάζει μια ψηφιακή εγκυκλοπαίδεια ή να ανταλλάσσει αρχεία. Είναι συγκεκριμένες οι υπηρεσίες του που είναι εθιστικές, όπως είναι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα ηλεκτρονικά παιχνίδια, το ηλεκτρονικό εμπόριο, οι διαδικτυακές σχέσεις και φυσικά ο ηλεκτρονικός τζόγος. Και θα το δούμε όλο αυτό στη συνέχεια, κυρία Καυτάκη. Θέλω λίγο να μείνουμε στα πλεονεκτήματα, που τα ξεχνάμε. Πόσο δηλαδή τελικά τα ίδια τα παιδιά έχουν αντιληφθεί τι είναι και πόσο οι γονείς ενδεχομένως απέχουν λίγο ακόμη, γιατί ακριβώς δεν γεννηθήκαμε, τουλάχιστον δική μας η γενιά, πόσο μάλλον οι προηγούμενες, έχοντας το ίντερνετ στη ζωή μας. Έτσι, είναι η πρώτη φορά στην ιστορία που οι γονείς γνωρίζουν λιγότερα από τα παιδιά τους για αυτό το θέμα. Τους ονομάζουμε ψηφιακούς μετανάστες, ενώ τα παιδιά είναι ψηφιακοί ηθαγενείς, γεννήθηκαν μέσα σε αυτό. Το θετικό είναι ότι το διαδίκτυο και φυσικά η πληροφορική προσφέρει στα παιδιά πάρα πολλές δραστηριότητες που αυξάνουν την κριτική τους σκέψη, ο προγραμματισμός, η ρομποτική, και τους κάνουν ενεργούς χρήστες. Αυτό είναι το επιθυμητό. Θέλουμε δηλαδή παιδιά που να χρησιμοποιούν όλα τα μέσα που τους προσφέρει η τεχνολογία και να γίνονται δημιουργοί ψηφιακού περιεχομένου. Αυτό άλλωστε διδάσκουμε και στα σχολεία. Κύριε Σιντζανάκη, θέλω ακριβώς το ίδιο ερώτημα να μου απαντήσετε για αρχή. Πώς ξεκινήσατε και σε τι στάδιο βρισκόμαστε τώρα μέσα στις σχολικές αίθουσες? Κοιτάξτε να δείτε, ήταν πολύ διαφορετική η κατάσταση πριν 20 περίπου χρόνια. Καταρχήν, δεν είχε εξαπλωθεί τόσο το διαδίκτυο, γιατί δεν υπήρχαν και οι αντίστοιχες συσκευές που υπάρχουν σήμερα. Ήταν σχεδόν στο ξεκίνημά του σε επίπεδο χώρας. Επίσης, πάρα πολλοί μαθητές δεν είχαν υπολογιστή. Οι περισσότεροι. Η μόνη τους επαφή ήταν κυρίως στο σχολείο. Τώρα αυτό έχει αλλάξει πάρα πολύ. Πάρα πολλές διαφορετικές συσκευές. Ο υπολογιστής είναι πλέον μια συσκευή πάρα πολύ φθηνή. Και επίσης τώρα υπάρχουν και οι εφαρμογές, ή τέλος πάντων ο παγκόσμιος ιστός έχει αποκτήσει μια άλλη υφή και είναι πολύ πιο εύκολο για τους μαθητές να μπουν στον παγκόσμιο ιστό και να περιηγηθούν είτε σε παιχνίδια είτε σε οποιαδήποτε άλλη ιστοσελίδα.
Και προφανώς έχουν αλλάξει και κάποια άλλα πράγματα στην κοινωνία. Πολλά. Δεν είναι μόνο η εξάπλωση του διαδικτύου ή των συσκευών, έχουν αλλάξει και πολλά στην κοινωνία. Και μέσα σε αυτά έχουμε αλλάξει και οι γονείς. Ξεκάθαρα. Να ρωτήσω κάτι σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο το δικό σας το μάθημα, κύριε Σεντζανάκη. Το Υπουργείο Παιδείας κατάφερε να τρέξει έτσι με την ταχύτητα φωτός που τρέχει το ζήτημα της πληροφορικής, των ηλεκτρονικών υπολογιστών και του διαδικτύου. Έχετε τα μέσα, για παράδειγμα, που πρέπει να έχετε προκειμένου να ανταποκριθείτε στις ανάγκες που τα παιδιά επιβάλλουν και τα παιδιά δυστυχώς ή μάλλον ευτυχώς είναι χρήστες, είναι γνώστες. Κοιτάξτε να δείτε, δυστυχώς εδώ και πολλά χρόνια το Υπουργείο δεν έχει αντιληφθεί το ρόλο που πρέπει να παίζει το μάθημα της πληροφορικής στα σχολεία. Έχει γίνει μια προσπάθεια, γιατί παλιότερα στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση σε πάρα πολλά δημοτικά δεν γινόταν καθόλου το μάθημα της πληροφορικής. Αυτό έχει αλλάξει τα τρία τελευταία χρόνια. Αλλά δυστυχώς το μάθημα της πληροφορικής εξακολουθεί να αποτελεί το πτωχό συνεργάτη των υπόλοιπων μαθημάτων. Είναι μονόρο μάθημα και στο δημοτικό και στο γυμνάσιο. Σε κάποιες τάξεις του λυκείου δεν γίνεται καθόλου, είναι προαιρετικό. Και σε κάποιες άλλες γίνεται. Στα επαγγελματικά λύκεια υπάρχει ο τομέας πληροφορικής, οπότε εκεί πηγαίνουν άτομα που θέλουν κάτι συγκεκριμένο να μάθουν. Εμείς αυτό που έχουμε ζητήσει και σαν σύλλογος, αλλά και πάρα πολλοί φορείς, είναι να υπάρξει ένα μάθημα το οποίο να είναι οργανωμένο από την πρώτη δημοτικού μέχρι να τελειώσει το παιδί στο σχολείο και να είναι όχι μόνο ώρο, να είναι τουλάχιστον 2 ώρες για όλους τους μαθητές, για όλες τις τάξεις, για όλες τις κατευθύνσεις, άμα είναι λύκειο. Και μέσα από εκεί να υπάρξουν συγκεκριμένοι άξονες. Ένας άξονας θα είναι μια εξοικείωση με τη χρήση του υπολογιστή, κάτι που χρειάζεται στην κοινωνία μας, με τα προγράμματα μηχανογράφησης όπως είναι το Word, Excel κλπ. Ένας άλλος άξονας πρέπει να είναι η αλγοριθμική σκέψη και προγραμματισμός. Η αλγοριθμική σκέψη, για όσους δεν ξέρουν, είναι κάτι το οποίο βοηθάει τους ανθρώπους να φτάνουν στην επίλυση προβλημάτων, όχι μόνο σε θέματα προγραμματισμού, και σε θέματα καθημερινά που αντιμετωπίζουν, σε προβλήματα καθημερινά. Βοηθάει πάρα πολύ τον άνθρωπο και στο εξωτερικό αυτό υπάρχει έντονα στα σχολεία και στην εκπαίδευση το να προωθήσουν την αλγοριθμική σκέψη. Και το τρίτο είναι η χρήση του διαδικτύου. Η χρήση του διαδικτύου και με τα καλά της και με τους κίνδυνους που υπάρχουν, να μπορέσει ο καθηγητής πληροφορικής και στο δημοτικό και στο γυμνάσιο και στο λύκειο να πει στους μαθητές τι πρέπει να προσέξουν, τι πρέπει να πάρουν από το διαδίκτυο για να μπορέσουν να κινηθούν και καλύτερα στην κοινωνία της πληροφορίας. Υπό αυτές τις συνθήκες, κύριε Καφτάκη, με αυτές τις ώρες, με αυτά τα μέσα, με αυτούς τους μαθητές, σε αυτά τα σχολεία, διδάσκεται ο κίνδυνος, η απειλή? Φυσικά, στην ύλη της πληροφορικής, στο δημοτικό, έχουμε την ευχέρεια να κάνουμε δράσεις με τα παιδιά, να τα ενημερώσουμε για τους κινδύνους, πάντα στην ευχέρεια του εκπαιδευτικού πόσο πολύ θα ασχοληθεί με αυτό το θέμα. Προσπαθούμε, είμαστε πολύ στην αρχή ακόμα, και μέσα από δράσεις και απογευματινές ώρες, να ενημερώσουμε και τους γονείς κυρίως, γιατί πρώτα πρέπει να πιστεί ο γονιός και μετά το παιδί για τους κινδύνους. Η αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχει, υπάρχει υποτίμηση των κινδύνων στη χώρα μας. Νομίζουμε ότι ο εθισμός είναι κάτι που δεν μας αφορά τόσο πολύ. Για παράδειγμα, αν δούμε τα παραδείγματα της Κίνας, η Κίνα διαθέτει 300 bootcamps, κλινικές απεξάρτησης για παιδιά εθισμένα σε βιντεοπαιχνίδια. Η Νότια Κορέα, 160.000 παιδιά από 5 έως 9 ετών είναι εθισμένα σε τέτοια παιχνίδια. Και νομίζουμε ότι όλο αυτό είναι μακριά. Η Νότια Κορέα έχει τους περισσότερους θανάτους από εθισμό στο διαδίκτυο. Εμείς νομίζουμε ότι αυτό είναι κάπου μακριά από τη χώρα μας ή είναι κάτι που δεν θα μας βρει. Θυμίζει λίγο πριν από 20-30 χρόνια το πώς καπνίζανε όλοι μέσα στα σπίτια μπροστά σε παιδιά, το πώς μπαίναμε σε οχήματα χωρίς ζώνες, σε μηχανές χωρίς κράνη. Είναι κάπως πανομοιότυπο. Η πορεία προφανώς θα είναι η ίδια, αλλά για μια ακόμη φορά είμαστε ανέτοιμοι. Έτσι, ενώ η χώρα μας είναι δεύτερη στην Ευρώπη στον εθισμό στο διαδίκτυο, με ένα ποσοστό 38% εθισμένων, σε σύγκριση με 25% που είναι ο μέσος όρος στην Ευρώπη. Άρα είναι πολύ κοντά σε εμάς αυτό που πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Και η πρόληψη είναι αυτό που πρέπει να κάνουμε από πολύ μικρή ηλικία, διότι η θεραπεία είναι πάρα πολύ δύσκολη, επώδυνη και μια διαδικασία φόρου ζωής. Άρα εδώ, κυρία Καφτάκη, έχω την αίσθηση ότι πρέπει να πάμε στα πρώτα χρόνια ζωής ενός παιδιού, όχι επειδή εκεί κινδυνεύει να εθιστεί κατά ανάγκη, αλλά εκεί είναι η βάση. Δηλαδή, έτσι, ένα παιδί 2 ετών, 1 ετών που αρχίζει και πιάνει smartphone,
και τάμπλετ, θα πρέπει σιγά σιγά να έχει όρια, κόκκινες γραμμές. Έτσι. Να μου επιτρέψετε να κάνω μία σύγκριση του διαδικτύου και των ηλεκτρονικών συσκευών με άλλες αιθιστικές ουσίες, όπως είναι τα ναρκωτικά. Να τονίσω κάποιες διαφορές που το κάνουν, κατά τη γνώμη μου, πιο επικίνδυνο. Οι dealers της ουσίας, στην προκειμένη περίπτωση, είμαστε οι ίδιοι οι γονείς. Εμείς φέρνουμε πρώτη φορά τα παιδιά μας σε επαφή με αυτές τις ηλεκτρονικές συσκευές. Την ώρα που του το δίνουμε, επειδή δεν τρώει το φαγητό του, ταυτίζουμε την ηλεκτρονική συσκευή με την ευχαρίστηση και όχι το φαγητό. Επειδή δεν κάθεται ήσυχο. Επειδή δεν κάθεται ήσυχο, η παρηγοριά όταν κλαίει, όταν είναι στενοχωρημένο, η ανταμοιβή στους καλούς βαθμούς, η τιμωρία όταν δεν φέρνει καλούς βαθμούς. Όλοι έχουμε γίνει μάρτυρες του παιδιού που κάθεται ήσυχο σε μια ταβέρνα με μια οθόνη μπροστά του. Στην ουσία, τι κάναμε, του δώσαμε ένα ηρεμιστικό για να μην ενοχλεί εμάς και τους άλλους επισκέπτες στην ταβέρνα. Θα πάμε εκεί στα επόμενα βήματα για να βάλουμε και τον κύριο Σιντζανάκη. Άρα, κύριε Σιντζανάκη, εσείς και με βάση τη δική σας γνώση και εμπειρία, τι πρέπει να κάνουμε? Δεν το αφήνουμε στην άκρη, γιατί είναι κομμάτι της ζωής μας. Δεν μπορούμε να παραβλέψουμε ότι υπάρχει στην καθημερινότητά μας και φυσικά δεν θέλουμε να αφήσουμε στο περιθώριο τα πλεονεκτήματα που υπάρχουν. Άρα, κάνουμε τι, ως γονείς, ως ενήλικες? Κοιτάξτε, πρώτα μπορούμε να πούμε καταρχήν ότι ο εθισμός στο διαδίκτυο, ή μάλλον το διαδίκτυο, έχει μια τεράστια προσαρμοστικότητα στις αλλαγές που υπάρχουν στο σχολικό και κοινωνικό περιβάλλον. Άρα δεν σημαίνει ότι κάτι που κάνουμε σήμερα και προσπαθώντας να βοηθήσουμε τα παιδιά μπορεί να είναι σωστό αύριο, ας πούμε. Ακόμα και αυτό με τα παιχνίδια που κατά καιρούς ακούγονται, ότι κάποια συγκεκριμένα παιχνίδια έχουν εθιστεί τα παιδιά. Το διαδίκτυο είναι αρκετά έξυπνο και προσαρμόζεται και βγαίνουν συνεχώς είτε καινούργια παιχνίδια είτε κάποιες άλλες καινούργιες εφαρμογές, οι οποίες στόχος τους είναι να προσφέρουν ευχαρίστηση σε εισαγωγικά στους μικρούς μαθητές, και εκεί πρέπει να έχουμε εμείς ένα συγκεκριμένο ρόλο. Πέρα φυσικά από τα παιχνίδια, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και όλα αυτά, αυτό που προτείνουν όλοι είναι να μπαίνουν όρια στα παιδιά. Από εκεί και πέρα, έχει σημασία η οικογενειακή κατάσταση, αλλά έχει και σημασία η σχέση που έχουν οι γονείς με τις συσκευές και με το διαδίκτυο. Σωστά. Οι γονείς αποτελούν το πρότυπο. Αν λοιπόν οι γονείς έχουν μια διαφορετική στάση, δεν είναι εύκολο να πείσουν τα παιδιά να ακολουθήσουν κάτι άλλο. Είναι μια νέα κατάσταση όμως που έχω την αίσθηση ότι δύσκολα μπορούν να διαχειριστούν και οι ίδιοι οι γονείς. Δηλαδή, όλο αυτό το πράγμα συνολικά σε επίπεδο εικόνας, πληροφορίας, ψυχαγωγίας, εφαρμογών, προσφοράς, ερεθισμάτων, είναι ένα νέο ακόμη και για τους ενήλικες. Άρα, ένας γονιός, μια μητέρα η οποία είναι συνεχώς με το χέρι στο κινητό, φαντάζομαι ότι δεν μπορεί να πει στο παιδί της άστο. Γι' αυτό, όπως είπε και η κυρία Καφτάκη, το θέμα της πρόληψης είναι πολύ σημαντικό. Στο θέμα της πρόληψης ξεκινάει από πολύ μικρές ηλικίες. Πρέπει οι γονείς και τα όρια να θέσουν και να προσπαθήσουν και οι ίδιοι να καθίσουν δίπλα στα παιδιά. Και όταν ασχολούνται, γιατί δεν είναι το θέμα να απαγορευτεί το διαδίκτυο ή οι εφαρμογές τους, να είναι κοντά, να έχουν δραστηριότητες που τις παρακολουθούν ή τις κάνουν μαζί με τα παιδιά στο διαδίκτυο ή στον υπολογιστή γενικότερα. Και με αυτόν τον τρόπο να μπορούν να ελέγχουν κάποιες καταστάσεις. Από εκεί και πέρα, ό,τι άλλο συμβαίνει εκτός του σπιτιού, έτσι, στο σχολείο ή στις παρέες, αν από το σπίτι ακολουθείται μια συγκεκριμένη πορεία και ένα συγκεκριμένος έλεγχος, αυτό μπορεί αργότερα να το δω τα παιδιά να έχουν ένα εφόδιο πολύ σημαντικό που θα μπορεί να τα βοηθήσει να μην παρασυρθούν από κάποιες άλλες καταστάσεις. Άρα, κυρία Καφτάκη, αν έγινε το λάθος ενδεχομένως, εκεί κάπου στο πρώτο έτος που το παιδί λίγο κλαψούρισε ή χτύπησε ή δεν ήθελε να φάει, όπως περιγράψατε πολύ σωστά, πώς διορθώνεται σε ένα παιδί ενδεχομένως τώρα που είναι στον ήπιο ή στο δημοτικό, πώς μπορεί να δοθεί, να περιγραφεί η σημασία αυτού του μέσου? Αρχικά να πω ότι το πρώτο είναι να πιστεί ο γονιός ότι πραγματικά ο εθισμός είναι επικίνδυνος, ότι επηρεάζει πολύ αρνητικά και την προσωπική και την κοινωνική μας ζωή και επηρεάζει αρνητικά και την σωματική και την ψυχική υγεία του παιδιού του. Αν πιστούμε ως γονείς, τότε νομίζω ότι θα αναζητήσουμε μέσα, θα ενδιαφερθούμε, θα ενημερωθούμε. Υπάρχουν δράσεις, βιβλία, βίντεο, θα κάνουμε συζήτηση με το παιδί. Και φυσικά θα είμαστε κι εμείς, θα βελτιώσουμε αρχικά τον εαυτό μας, γιατί λένε ότι πρέπει να γίνουμε εμείς οι άνθρωποι που θέλουμε τα παιδιά μας να γίνουν όταν μεγαλώσουν. Θα δούμε το παιδί μας, γιατί ο εθισμός δεν κάνει εξαίρεση ούτε σε ηλικία ούτε σε φύλο. Τα αγόρια εθίζονται κυρίως σε βιντεοπαιχνίδια. Γιατί θέλουν να νιώθουν κυρίαρχα, θέλουν να ελέγχουν κάποιον ήρωα.
Τα κορίτσια εθίζονται κυρίως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από πού βγαίνει αυτό? Θέλουν την αναγνώριση. Τους αρέσει να ανεβάζουν φωτογραφίες, να παίρνουν likes και ταυτίζουν αυτά τα likes με την αποδοχή που έχουν από τον κόσμο. Θα πρέπει να καταλάβουμε ότι το παιδί μας έχει ένα καινούριο άγχος, το έχουμε κι εμείς πλέον, ένα άγχος που ονομάζεται άγχος διαχείρισης προφίλ. Δηλαδή το ότι θέλω συνεχώς να έχω ενημερωμένο το προφίλ μου με τις νέες μου δραστηριότητες, με τα καινούργια μου ρούχα, τις διακοπές μου. Και έχω ένα άγχος το πόσα likes θα πάρω. Και αυτό με κάνει να τσεκάρω συνεχώς το κινητό μου και να μην λείπω από τη δραστηριότητα. Αν σας ρωτούσα τώρα εγώ ως μητέρα, τι συμβουλή δίνετε για ένα παιδί που θέλει, για παράδειγμα, να μπει στο Facebook? Ποια είναι η ηλικία η σωστή? Υπάρχει κόκκινη γραμμή εκεί? Τα ίδια τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν ένα όριο 13 ετών. Άρα από εκεί και κάτω, εγώ προσωπικά θεωρώ ότι δεν θα έπρεπε να είναι. Μετά, το κινητό είναι απαγορευτικό σε αυτές τις, για ηλικίες κάτω των 14 ετών. Όχι μόνο γιατί δεν είναι απλά ένα τηλέφωνο, βιντεοσκοπεί, έχει τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά και γιατί έχει και ακτινοβολία. Σωστά. Άρα, η ηλικία 13-14 είναι μια ηλικία που εκεί θα αρχίσουμε να συζητάμε για το αν θα έχει το παιδί πρόσβαση σε αυτά. Κύριε Συντζανάκη, μέσα στις σχολικές αίθουσες υπάρχουν περιπτώσεις που είναι εμφανή τα σημάδια, τα ανησυχητικά, δηλαδή της υπερβολής, του κινδύνου, του εθισμού? Κοιτάξτε, τους μαθητές σας εντοπίσατε? Συντόματα μαθητές που έχουν θέμα με τον εθισμό στο διαδίκτυο πάντα υπάρχουν. Και φυσικά αυτοί που πρέπει να τα προσέξουν πρώτα είναι οι γονείς. Υπάρχουν θέματα εκνευρισμού, συμπεριφοράς, υπάρχουν θέματα παραμέλησης της υγιεινής τους, υπάρχουν θέματα παραμέλησης των μαθημάτων και αυτά σε συνεργασία με τους καθηγητές που κάνουν ή τους δασκάλους, γιατί μιλάμε και για παιδιά δημοτικού πλέον, πρέπει ο γονείς να ενδιαφερθεί και να ψάξει να βρει ποια είναι τελικά η αιτία, μήπως στέκει αυτό. Εγώ που μιλάω πολύ συχνά με μαθητές και μιλάμε για θέματα που έχουν να κάνουν με τον εθισμό στο διαδίκτυο και κάνω ερωτήσεις ή τους δίνω κάποιο φυλάδιο που συμπληρώνει κάποιες ερωτήσεις, βλέπω ότι υπάρχουν παιδιά που μου συμπληρώνουν κάποιες απαντήσεις που είναι υπερβολικές όσον αφορά τις ώρες ενασχόλησης και τι ακριβώς κάνουν. Πλέον έχει αλλάξει αυτό που νομίζουμε δεν είναι μόνο τα παιχνίδια. Υπάρχει μεγάλη ενασχόληση με τα social media, όπως υπάρχει ενασχόληση σε μια έρευνα που έκανα πέρυσι και με κάτι άλλο. Δηλαδή, τι ήταν αυτό το άλλο που παρατήρησα, ότι ασχολούνται πάρα πολλά παιδιά να βλέπουν στο YouTube βίντεο. Αυτό έχει σαν ποσοστό, έχει ανέβει πάρα πολύ ενασχόληση με το διαδίκτυο, να βλέπουν στο YouTube κάποια συγκεκριμένα βίντεο. Προσδιορίζετε τι είδους βίντεο είναι αυτά? Δεν έχει σημασία. Μπορεί να είναι ταινίες, μπορεί να είναι αστεία, μπορεί να είναι οτιδήποτε. Δεν έχει σημασία. Αλλά τώρα, ως προς τη συμπεριφορά τους μες στην τάξη, εκεί θα μπορούσαν ίσως ακόμη περισσότερο κάποιοι καθηγητές που μπαίνουν και περισσότερες ώρες να παρατηρήσουν κάποια φαινόμενα. Εμείς μπορούμε να παρατηρήσουμε από μαθητές που έχω δει εγώ κούραση, πολύ συχνά. Παλιότερα θυμάμαι μαθητές οι οποίοι ερχόντουσαν και δεν μπορούσαν να κρατήσουν ανοιχτά τα μάτια τους γιατί όλο το βράδυ παίζανε διαδικτυακά παιχνίδια. Και σε μεγάλες τάξεις μιλάω, ενώ για το Λύκειο. Υπάρχει πάντα κάποιος εκνευρισμός. Βλέπουμε τον εκνευρισμό καμία φορά και όταν τους λέμε να σταματήσουν να είναι στον υπολογιστή, να κάνουν κάτι συγκεκριμένο και να ασχοληθούν με μία άσκηση. Βλέπουμε αυτόν τον εκνευρισμό της στέρησης που τους δημιουργεί ενώ βρίσκονται κάπου αλλού εκείνη τη στιγμή στο διαδίκτυο. Και φυσικά το βλέπουμε στη μελέτη των μαθημάτων, στους βαθμούς, στην επίδοση. Και επίσης υπάρχει και παραμέληση γενικότερα του ατόμου. Όπως επίσης και όταν έρχονται οι γονείς και συζητάμε. Λέει, καμιά φορά συζητάμε για την πληροφορική, μα λέει, μα όλη την ημέρα είναι στον υπολογιστή, γιατί δεν έχει καλό βαθμό. Είναι μια συζήτηση που έχουμε συχνά. Πρώτον αυτό. Και δεύτερον, ότι εγώ προσπαθώ, του τα λέω, αλλά δεν με ακούει. Κάτι που συμβαίνει λίγο περισσότερο μετά στις ηλικίες εφηβείας. Ότι υπάρχουν συμπτώματα και υπάρχουν ενδείξεις, υπάρχουν. Είναι λίγο πιο εύκολο για τους γονείς να τα δούνε και να τα συζητήσουν. Πολλές φορές οι γονείς μπορούν να δουν το παιδί το οποίο είναι πολύ κουρασμένο, φαίνεται ότι είναι κουρασμένο, να έχει θέματα μυοσκελετικά, να έχει θέματα με τα χέρια του από τις πάρα πολλές ώρες χρήσης, με το καρπιαίο σύνδρομο. Υπάρχουν ενδείξεις. Το θέμα είναι να τα συζητήσει και με το παιδί πρώτα απ' όλα και κάποιες φορές, αν χρειαστεί, και με κάποιους ειδικούς. Ενδιαφέρον επικοινωνία, επαφή δηλαδή. Όλα αυτά που χρειάζονται και στον κανονικό κόσμο, στην κανονική ζωή, θα πρέπει να υπάρχουν ανοιχτά μάτια για να δουν τα συμπτώματα και να προλάβουν καταστάσεις, κυρία Καυτάκη. Ναι.
Να συμπληρώσω λίγο σε αυτό που είπε ο συνάδελφος, ότι ο εθισμός δεν είναι οι ώρες που καθόμαστε μπροστά από μια ηλεκτρονική συσκευή, αλλά και οι ώρες που απασχολούν το μυαλό μας. Όταν ένα παιδί περιγράφει ένα παιχνίδι όλη την ώρα, προσπαθεί να επισπεύσει το χρόνο που θα ξαναπαίξει, τότε αντιλαμβανόμαστε τα πρώτα σημάδια εθισμού. Αυτό που θέλω να πω εγώ είναι ότι ο αντίλογος πολλές φορές από τους γονείς είναι ότι το παιδί μου θέλω να είναι μέσα στην εποχή, δεν θέλω να είναι πίσω από την εποχή του. Η νέα εποχή επιβάλλει ασφάλεια στο διαδίκτυο. Να προσθέσω ότι οι δημιουργοί, ο Bill Gates και ο Steve Jobs, οι επικεφαλείς της Microsoft και της Apple, έχουν δηλώσει πολλές φορές στις συνεντεύξεις τους ότι τα παιδιά τους μεγαλώσανε με όρια ό,τι αφορά τη χρήση τεχνολογίας. Δεν την είχαν ανεξέλεγκτα, γιατί τη θεωρούν πάρα πολύ επικίνδυνη. Εμείς θέλουμε ψηφιακή παιδεία και υπεύθυνους ψηφιακούς πολίτες. Άρα, μια συζήτηση με το παιδί, αν ο ίδιος ο γονιός έχει πιστεί, τότε αυτό θα βοηθήσει και το παιδί να αποκτήσει κριτική σκέψη και να προστατευτεί και από άλλους κινδύνους. Γιατί εμείς μιλήσαμε για τον εθισμό, αλλά υπάρχουν πολλοί άλλοι κινδύνοι που το παιδί θα πρέπει να μάθει να αυτοελέγχεται και να αυτοπροστατεύεται. Και τελικά να καταφέρει να αποκομίσει τα ωφέλη, τα οποία αυτό είναι πάρα πολλά. Όσοι ζήσαμε χωρίς διαδίκτυο, ξέρουμε τι χάναμε εκείνες τις εποχές και τι έχουμε σήμερα. Αλλά θα πρέπει να υπάρχει καθαρό μυαλό και σωστή σκέψη προκειμένου να μπορεί να τα ζήσει, τα υπέρ. Θέλω να σε ευχαριστήσω πολύ. Δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο. Να είστε καλά. Κάπου εδώ, κυρίες και κύριοι, φτάσαμε στο τέλος. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ.